κύριος Μουσουρούλης, το γεγονός δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι είπε πανστρατιά. Mm. Το επαναλαμβάνω κι εγώ. Πράγματι καλούμε σε πανστρατιά δημοκρατικών, πατριωτικών δυνάμεων, διότι το τελικό συμπέρασμα βεβαίως θα βγει από τις ευρωεκλογές, διότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη η απάντηση που θα δώσει ο ελληνικός λαός απέναντι στην πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική κατάσταση. Εσείς θέλετε, κύριε Κουτί, να φύγει η κυβέρνηση. Ναι, θέλουμε να φύγουμε. Να φύγει. Και μάλιστα αυτό να εκφραστεί με το δημοκρατικό τρόπο. Και έτσι κι αλλιώς όλοι έχουν παραδεχτεί ότι οι ευρωεκλογές τελικά, σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα. Αν δεν φύγει, θα έχετε ένα πρόβλημα να το εξηγήσετε μετά. Θα το εξηγήσουμε, θα δούμε τι επιθυμεί. Δηλαδή, αν δεν πιάσει αυτό το μήνυμα που λέτε τώρα, κύριε Κουτί. Δεν υπάρχει ένα θέμα. Κοιτάξτε, εδώ, σε αυτά τα ζητήματα, έτσι κι αλλιώς δημοτικές εκλογές, ευρωεκλογές. Το κάθε κόμμα αναλαμβάνει μια ευθύνη να δώσει ένα μήνυμα. Προφανώς. Να βάλει το δίλημα. Να δώσει την ερμηνεία. Το κάθε κόμμα βάζει το δικό του δίλημα. Αυτό σημαίνει. Δίλημα, ναι, αλλά εσύ λέτε να φύγει η κυβέρνηση τώρα. Αυτό σημαίνει. Είναι ότι πολύ έντονο το δίλημα. Αυτό σημαίνει. Ναι, σας λέω, το δίλημα αυτό ουσιαστικά το αποδέχτηκαν τα στοιχεία της κυβερνήσεως που έλεγαν ότι το αρνούνται. Ο κ. Βενιζέλος το έκανε υπαρξιακό, ο κ. Σαμαράς το μετέτρεψε στη δική του, με τη δική του ερμηνεία, σταθερότητα ή όχι. Επομένως. Όλοι παραδέχτηκαν ότι από τις εκλογές βγαίνει πολιτικό μήνυμα. Αν το βάλει ένας, δεν γίνεται άλλα να ακολουθήσουν. Λογικό είναι μετά. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Όλοι θα τρέξουν. Αν αρχίσει να τρέχει ένας, θα τρέξουν όταν όλοι. Όταν είναι αντικειμενικό και όλοι το ξέρουμε ότι και οι δημοτικές εκλογές και οι ευρωεκλογές, λόγω αυτής της συγκυρίας, ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν πάει άλλο και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Επομένως, έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε ένα κεντρικό χαρακτήρα, είτε το θέλαμε είτε δεν το θέλαμε. Εσύ αναλαμβάνεις την ευθύνη να το δώσεις, να το πεις. Και μάλιστα συνεχίζω. Από αυτή την άποψη, αισθάνεστε δικαιωμένοι από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Το τελικό αποτέλεσμα και το συμπέρασμα θα το βγάλουμε αφού ολοκληρωθεί αυτά. Εντάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να πω, επομένως, αφού πάμε να δοθεί πολιτικό μήνυμα και μάλιστα αυτού του επίπεδου, δεν το κρύβω, πράγματι από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, που θέλω να πω ότι. Ευχαριστούμε τους πολίτες που ψήφισαν, γιατί πέρα από όλες τις άλλες δυσκολίες είχαν και τις προβλέψεις, είχαν και μια σειρά άλλα ζητήματα που έπρεπε να τα ξεπεράσουν κτλ. Σκίσανε δημοσκοπήσεις. Σκοπήσανε exit poll. Ναι, όχι, το λέω αυτό γιατί είναι μια από τις δυσκολίες που συναντάς, γιατί και αυτά επηρεάζουν. Τα επηρεάζουν τα αποτελέσματα, επηρεάζουν και τις δημοσκοπήσεις. Γιατί ο άλλος, θολώνουν το μήνυμα. Τα έχετε κουβεντιάσει. Επομένως, ξεκαθάρισε, ας το πούμε, το τοπίο όσο αφορά αυτό. Ήταν νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι εκλογές. Ήτανε, αλλά δεν θα το πω. Ήτανε, λέτε. Ήτανε στο εξής στοιχείο. Ότι εκεί που παίζει ιδιαίτερη βαρύτητα, πολιτική βαρύτητα, στην Αττική και Αθήνα, είτε το πω εγώ. Πέρασε είτε, δηλαδή το μήνυμα, κύριε Χουντή. Πέρασε σε σημαντικό και βαθμό. Και θα μεταφραστεί αυτό, πιστεύετε, και σε ευρωεκλογές. Πέρασε σε σημαντικό βαθμό. Θα μεταφραστεί καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, ακούσατε και τον κύριο Σακελαρίδη, και σε αποτέλεσμα, δηλαδή περιφερειάρχης, θέλω να πιστεύω, με την ψήφο του λαού θα είναι η Δούρου και δεν είναι μικρό το πράγμα. Έτσι. Καθόλου και το ίδιο και και αυτό σημαίνει και ένα άνεμο αλλαγής και στο θέμα της αυτοδιοίκησης αυτής καθ' αυτής, αφού έχει και τέτοιο χαρακτήρα. Όσο αφορά το πολιτικό μήνυμα, η πολιτική βαρύτητα, όχι μόνο λόγω μεγέθους, το 1 τρίτο που λέμε κτλ., η πολιτική βαρύτητα του μηνύματος που έδωσε το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιοχές, νομίζω ότι θα συνδυαστεί με αυτό το μήνυμα της αλλαγής και της ανατροπής που έχουμε. Επομένως, είναι ένα καλό εφαλτήριο για να ολοκληρωθεί ένα μήνυμα όπως θα το θέλαμε. Φυσικά είναι στην κρίση των πολιτών και θα έλεγα ακόμα ότι. Πώς να σου το πω, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Θέλει πολύ δουλειά. Αυτή τη βδομάδα θέλει πολύ δουλειά. Θέλει πολύ δουλειά. Για να πω και το τελευταίο. Θέλει πολύ δουλειά και προς άλλες κατευθύνσεις ή αν θέλετε συνολικά. Ένα αποτέλεσμα, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει καλά, αλλά ένα αποτέλεσμα με τη Χρυσή Αυγή σε υψηλά ποσοστά δεν θα ήταν καθόλου καλό. Επομένως θέλει δουλειά προς όλες τις κατευθύνσεις. Για να έχουμε αίσθηση και των πραγμάτων. Να κάνουμε ένα δεύτερο γύρο με αυτόν. Κύριε Πιερακάκη, τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να σας καλέσω να μου πείτε λίγο για το αποτέλεσμα.